χθες το βράδυ μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μαζί με το λαό της περιοχής, μαζί με τους λιγοστούς και εξαντλημένους υπαλλήλους του Δήμου, δίνοντας τη μάχη για την προστασία της περιουσίας του λαού, την προστασία των ζώων των οικονομικών της περιοχής. Χρειάζεται άμεσα να αναλυθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απάντηση των υδάτων. Χρειάζεται να έρθουν μηχανήματα, χρειάζεται να καθαριστούν όλα τα φράτια. Χρειάζεται να ενισχυθεί η προσπάθεια και να παθούν όλα τα μέτρα του εργατικού μηχανισμού για να προχωρήσει η διαδικασία της απάντησης των υδάτων που ακόμα είναι μια σειρά σπίτια γεμάτα νερά και λάσπες. Αποτυπώνεται και εδώ και με τα παραδείγματα που βιώνει ο λαός της Λάρισας και πολύ περισσότερο ο λαός της Θεσσαλίας, το η επιλεκτική ανικανότητα του εργατικού μηχανισμού και του κράτους, της κυβέρνησης, της περιφέρειας, των Δήμων, που από τη μία πλευρά αφήνουν απροστάτευτο τον κόσμο απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα με παντελή έλλειψη σχεδίου διαχείρισης επιτάκτων και καταστάσεων πλημμυρικών πυρκαγιών και άλλων αντίστοιχων, ενώ από την άλλη πλευρά βουκώνουν με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μια σειρά επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν στο επίκεντρο την κάλυψη των αναγκών του λαού. Η κομματική οργάνωση Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μαζί με το λαό της πόλης θα μπουν μπροστά στην οργάνωση της πάλης για την αποκατάσταση των ζημιών, για την λήψη έστω και τώρα μέτρων προστασίας, γιατί το πλημμυρικό φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Γίνεται πράξη και εδώ το γεγονός ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής.